Καλησπέρα σας από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι εδώ μαζί μας σήμερα η κυρία Καϊλή για να μιλήσουμε για την ελληνική και την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Κυρία Καϊλή, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαστε πάρα πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα, κυρία Καϊλή, να σας ρωτήσω πώς κρίνετε την πορεία της αξιολόγησης τώρα που έχει ενταθεί όλο το debate. Ποια είναι η δικιά σας άποψη, πώς πάνε τα πράγματα? Δυστυχώς είναι το αναμενόμενο. Ουσιαστικά ψάχνουμε για ένα περιτύλιγμα γιατί θα τα ψηφίσουν όλα. Αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν, ξέρετε, όταν διαπραγματεύεσαι, αν δεν δείξεις ότι έχεις μια θέση ισχύως και μπορείς να διαπραγματευτείς ή έχεις κάτι να δείξεις και γνωρίζουν ότι θα τα υπογράψεις όλα ή θα συμφωνήσεις σε όλα, χάνεις τη διαπραγματευτική σου δύναμη. Οπότε από το εξωτερικό βλέπουμε μια πολύ σκληρή στάση. Ότι χάθηκε και ένας χρόνος που θα έπρεπε να έχει κλείσει αξιολόγηση, το μόνο που κάνει να επιβαρύνει την θέση μας και την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης. Οπότε στο τέλος δεν βλέπω ότι θα υπάρξει κάτι καλό. Δηλαδή, καλή λύση, θετική, προφανώς δεν περιμένει κανείς. Περιμένουμε το λιγότερο κακό, ίσως. Το οποίο ίσως και το καταφέρουμε, γιατί έχουμε γαλλικές εκλογές, γερμανικές εκλογές μπροστά και φυσικά προσφυγικό μεταναστευτικό που η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί ως μοχλοπίεσης κάθε φορά. Το πρόβλημα είναι ότι με τη μετάθεση της αξιολόγησης και την παράταση που δίνεται χωρίς να δίνονται χρήματα ή να λένε οριστικά το πρόβλημα, πάντα θα το βρίσκουμε μπροστά μας. Και πάντα με μεγαλύτερο κόστος, γιατί με την υπερφορολόγηση και τις περικοπές, το μόνο που κερδίζει είναι χρόνο, δεν είναι μεταρρυθμίσεις. Μιας και μιλήσαμε για υπερφορολόγηση, ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ βασικό είναι το κομμάτι των επενδύσεων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα πώς κρίνετε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ κατά τα 2 χρόνια εσύ ως διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, μπορούσαμε να έχουμε προφανώς απορροφήσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και πιο στοχευμένα. Αλλά ένα πρόβλημα που υπάρχει με το ΕΣΠΑ είναι ότι ενώ δίνεται από εδώ η δυνατότητα να απορροφήσουν επιχειρήσεις πολλά χρήματα, στην Ελλάδα, όταν πρέπει να περάσει από το ελληνικό φίλτρο και από ελληνική είτε μια δημόσια αρχή, είτε την περιφέρεια, είτε τους δήμους, είτε την κυβέρνηση, αυτό όλο καταλαβαίνετε έχει τεράστια γραφειοκρατία και πολιτικό χρόνο. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία του ΕΣΠΑ. Επίσης, εδώ προσπαθούμε να το διοχετεύσουμε με ανοιχτούς ορίζοντες, αλλά στην Ελλάδα περιορίζεται ή γίνεται τόσο φωτογραφικό μερικές φορές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι επιλέξιμος. Θα σας πω όμως ότι δημιουργούνται και άλλα εργαλεία για την Ελλάδα, τα οποία είναι σημαντικό να τα γνωρίζει ο κόσμος, τα οποία δεν τα διαφημίζει η χώρα μας για ανεξήγητο λόγο ή γιατί κατ' εμέ έχει την ιδεολειψία ότι δεν θέλει ιδιωτικές επενδύσεις. Θέλει μεγαλύτερο κράτος, θέλει να ελέγχει όσο μπορεί το δημόσιο και δεν βοηθάει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δίνονται χρήματα μέσω του στρατηγικού σχεδίου Juncker. Το επενδυτικό για την Ευρώπη είναι 500 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα μέχρι σήμερα. Ή αν έχει πάρει, ήταν Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί εμπλεκόμενοι και αναγκάστηκε ουσιαστικά να το κινητοποιήσει. Υπάρχουν χρήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, European Investment Bank, αλλά και οι δικές μας τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι μεγάλα project, μεγάλα επενδυτικά σχήματα, να χρηματοδοτηθούν μέχρι και 50%. Οπότε η αδυναμία της χώρας μας να απορροφήσει συμπληρώνεται με μεγαλύτερες ευκολίες και διευκολύνσεις και δυνατότητες που τους δίνουν αυτά τα εργαλεία. Όποιος θέλει πληροφορίες, είτε σε εμάς, όλα φυσικά βρίσκονται δημοσίως ανοιχτά, μπορεί κάποιος να τα βρει. Αν χρειάζονται βοήθεια, στη διάθεσή τους και εγώ και όλοι οι ευρωβουλευτές. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Τώρα να περάσουμε σε ένα ευρωπαϊκό φλέγον ζήτημα. Πολύ πρόσφατα είχαμε την παρουσίαση της Λευκής Βίβλου του Jean-Claude Juncker. Κατά τη δικιά σας άποψη, ποια είναι η πορεία στην οποία πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθει πιο κοντά στον πολίτη? Γιατί νομίζω είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό σε συνδυασμό και με το προσφυγικό και με την οικονομική κρίση. Κοιτάξτε, θα σας πω καταρχήν ότι όταν εγώ ξεκίνησα εδώ και είχα αναλάβει τη φορολογική πολιτική της Ευρώπης, βάλαμε ουσιαστικά τη σειρά των προτεραιοτήτων και από την δική μου εισήγηση και μετά ακολουθούνται πλέον μια σειρά από βήματα και προχωράμε αρκετά καλά σε αυτά. Ό,τι εμπόδιο έχουμε συναντήσει είναι στο Συμβούλιο. Δηλαδή, κάποια χώρα, κράτος, μέλος να μην θέλει, να μην τη συμφέρει να προχωρήσει γρήγορα η συμφωνία. Άρα, αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι η εναρμόνιση των πολιτικών. Στη φορολογία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρούμε και τα κέρδη στην Ευρώπη, αλλά και να μην είμαστε ανταγωνιστικοί εις βάρος η μία χώρα της άλλης. Να μην υπάρχουν δηλαδή φορολογική παράδειση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά τη χώρα μας καταλαβαίνετε ότι την επιβαρύνει τρομερά η φορολογία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Άρα, μία εναρμόνιση θα μας βοηθούσε, δεν θα μας δυσκόλευε.
Ένα βασικό κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Ο Ευρωστρατός θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς να αναπτυχθεί, γιατί φυλάμε σύνορα και μας κοστίζει πολύ ακριβά. Mm-hmm. Αν έχουμε την εγγύηση της Ευρώπης, είναι εξαιρετικά σημαντικό με τη γειτονική μας, με τις γειτονικές μας χώρες να έχουμε αυτή την ασφάλεια και θα βοηθήσει πολύ και στη μείωση των δαπανών μας, των αμυντικών δαπανών. Και φυσικά η Ενεργειακή Ένωση. Και εκεί έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει η Μεσόγειος. Μαζί με τους συναδέλφους της Κύπρου έχουμε βοηθήσει να μπει σε προτεραιότητα ο ρόλος ο δικός μας στην νέα ατζέντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τέτοια στρατηγική ευρωπαϊκή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πολιτική δυσκολία ότι η Γαλλία και η Γερμανία στα τραπεζικά ή σε βασικά πολιτικά ζητήματα δεν έχουν αποφασίσει ακόμα πώς θα συμφωνήσουν. Mm-hmm. Και αυτό την πληρώνει συνήθως ο Νότος. Ότι είμαστε σε πρόγραμμα και όταν είσαι σε πρόγραμμα είσαι σε μια ειδική μεταχείριση που δεν επωφελείσαι των πλεονεκτημάτων ή δεν έχεις ισχυρή φωνή. Και νομίζω ότι ο ευρωσκεπτικισμός που αυξάνεται είναι γιατί δεν αντιμετωπίσαμε σωστά την κρίση ως Ευρώπη. Δεν είχαμε τα εργαλεία για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Αντιθέτως, τους μεταφέραμε το βάρος. Mm. Και πρέπει να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη στο σύστημα των ευρωπαϊκών θεσμών. Να δείξουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μόνο μια παρένθεση για το κομμάτι που είπαμε των επενδύσεων. Mm. Το έχω ανοίξει ώστε και ο τουρισμός να είναι επιλέξιμος. Τα όλα δηλαδή αυτά που θα μπορούσε η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί και η παραδοσιακή βιομηχανία. Mm-hmm. Και η ψηφιακή ενοποίηση που επιχειρούμε τώρα. Έχουμε άρρητα εμπόδια τα ευρωπαϊκά, ώστε να έχουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για τις μικρές επιχειρήσεις, να μπορούν να απευθύνονται σε μία αγορά. Αυτά είναι ζητήματα στα οποία προχωράμε πολύ γρήγορα. Έχουμε φυσικά πολλή δουλειά. Μιας και μιλήσαμε πριν για την εμπιστοσύνη που πρέπει να επανακερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αν αυτό το βάλουμε σε πλαίσιο εθνικό και εν ώψη των εκλογών που θα έρθουν μέσα στο επόμενο διάστημα κάποια στιγμή. Τι πιστεύετε ότι το κόμμα που εκπροσωπείται, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, πρέπει να κάνει για να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη, μια ανάλογη εμπιστοσύνη μάλλον, και να την κεφαλαιοποιήσει έτσι ώστε να ανέβει και στα νούμερα της? Πολύ ωραία ερώτηση και ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω, ξεκινώντας ίσως από το δικό μας κλάδο, ως δημοσιογράφη, η δική μας παράταξη ήταν η πρώτη που έφερε το θέμα της φήμωσης των μέσων ή της προσπάθειας τρομοκράτησης των δημοσιογράφων από κυβερνήσεις. Μέσα σε αυτές ήταν και η δική μας. Οπότε ουσιαστικά προσπαθήσαμε να δείξουμε το θέμα ότι υπάρχει ένα ζήτημα και να ακουστεί. Και ακούστηκε πρώτη φορά από σοσιαλδημοκράτες. Σε πάντα σε προοδευτικές μεταρρυθμίσεις ήμασταν πρωτοπόροι. Άρα νομίζω ότι σε ό,τι προοδευτικό δείτε, θα δείτε ότι οι σοσιαλδημοκράτες είναι μπροστά. Κατά των διακρίσεων, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν οι φτωχές χώρες, οι νέοι, οι γυναίκες. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και οι σοσιαλδημοκράτες είχαν πάντα μια πιο προοδευτική προσέγγιση. Άρα, με λίγα λόγια, εκτιμάτε ότι θα ήταν καλό να επιστρέψει παραδοσιακές σοσιαλιστικές αξίες σταδιακά. Να σταματήσει να πηγαίνουμε αριστερά προς το λαϊκισμό, να κοιτάμε προοδευτικά και μπροστά με μεταρρυθμίσεις για όλη την Ευρώπη. Και τέλος, εκτιμάτε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασιών την επόμενη μέρα στην Ελλάδα? Θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα συνεργασιών, αλλά με όρους, με ήθος και χωρίς εκείνους οι οποίοι δίχασαν και έσταξαν δηλητήριο στον ελληνικό λαό ή που βασίστηκαν σε ένα τυχοδιοκτισμό πολιτικό, απλώς ανταλλάσσοντας με θέσεις και με χρόνο την πολιτική τους καριέρα. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε ένα καινούριο πεδίο συμφωνίας? Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Ίσως με κάποια στελέχη τα οποία κράτησαν μια πιο σοβαρή στάση. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα και τι έχει υποθεί από τον καθένα και πώς μπορεί κάποιος να αθροίσει χωρίς να αφαιρεί. Μάλιστα. Κυρία Καλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.